Λιγοστεύουν δραματικά τα αποθέματα αίματος στην καρδιά του καλοκαιριού, την ώρα που οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται και στο νησί μας, όπου έχουν αυξηθεί σημαντικά τόσο τα τροχαία όσο και τα έκτακτα περιστατικά. Μένουν στο νοσοκομείο, πολλές φορές δεν μπορούν να κινητοποιήσουν ανθρώπους από το περιβάλλον τους. Ζούμε δραματικές λήψεις και δραματικές καταστάσεις στη χώρα, οπότε οι αιμοδότες πρέπει να είμαστε εκεί όλο το καλοκαίρι κανονικά, να προσφέρουμε και να συμβάλλουμε στο να μην μένει κανένας με αυτή την αγωνία που θα βρω τώρα αίμα. Κάθε προσφορά για αίμα είναι πολύτιμη, τονίζει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών, που απευθύνει σχετικό κάλεσμα στους πολίτες ώστε να ανταποκριθούν στις εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο έξω από τη Λότζια. Φυσικά και τροχαία, έκτακτα περιστατικά. Ο τουρισμός αυξάνει τον πληθυσμό μας. Από την άλλη πλευρά, οι αιμοδότες πάλι λόγω μετακινήσεων, λόγω διακοπών, πολλές αιμοδοσίες δεν πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμια ή σχολεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια ιδιαίτερη περίοδος και για το νησί μας όπως και για όλη την Ελλάδα. Αυτό μεταφράζεται σε μια αγωνία για το πού θα βρεθεί τώρα αίμα. Ιδιαίτερη μνήμα πρέπει να γίνει για τα περιστατικά εκείνα που χρειάζονται αίμα διαρκώς. Άνθρωποι με θαλασσεμία, παιδιά με λευχαιμία. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Πρόκειται για μια πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας σε μια περίοδο που οι ανάγκες για αίμα είναι αυξημένες. Όσο συχνότερα αιμοδοτούμε, τόσο περισσότερες ζωές σώζουμε, τονίζει η πρόεδρος του Αιματοκρίτη. Και μόνο αν έχουμε σταθερές αιμοδοσίες, τακτικούς εθελοντές αιμοδότες, μπορεί να υπάρχει και μια ροή φυσιολογική και σταθερή στο νοσοκομείο, ώστε αυτές οι ελλείψεις να μην είναι πολύ μεγάλες. Χθες τα νόγια ξεκίνησε το ταξίδι της στην Κρήτη, η φλόγα της 22ης Πανελλήνιας Λαμπαδοδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών με διοργανωτή τον Αιματοκρίτη, όπου συγκεντρώθηκαν 61 μονάδες αίματος. Αντίστοιχες δράσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο χωριό Σοκαρά του Δήμου Γόρτινας, με την προσπάθεια του Αιματοκρίτη να συνεχίζεται όλο τον Αύγουστο, προκειμένου να συμβάλλει στις έκτακτες ανάγκες του καλοκαιριού.